Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαβρέτζο για την παρουσία του. Τον κύριο Λαβρέτζο για την παρουσία του. Θα κλείσουμε με την κυρία Στάβερη Ελευσίνη. Τώρα δεν ξέρω μετά από την... Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαι πολύ συνοπτική. Ωραία. Λοιπόν, έχω όσο πιο περιεκτική γίνεται θα είμαι. Λοιπόν, θα αναφερθώ στα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν για το ζήτημα του δημογραφικού. Είναι η συγκέντρωση του πληθυσμού, όπου το 50% διαμένει στο 2% της επικρατείας, η μείωση των αριθμών γεννήσεων, οι γυναίκες του που έχουν γεννηθεί το 1930 έφεραν γεννήσεις κατά μέσο όρο 2,25 παιδιά. Οι κόρες τους, τη δεκαετία του 1960, το μέσο όρο των γεννήσεων που έφεραν ήταν τα 2 παιδιά και οι εγγονές των γυναικών του 1930, την περίοδο του 1985, το μέσο όρο των γεννήσεων ήταν στο 1,5%. Έχουμε αύξηση του αριθμού των ατόμων των 65 ετών και άλλο. Το 1951 ήταν στο 7%, ενώ μόλις το 2024 έχει φτάσει στο 23% ο αριθμός αυτός. Έχουμε αρνητικά φυσικά ισοζύγια μετά το 2010, δηλαδή οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους. Και έχουμε ένα αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι περισσότεροι έξοδοι από τις εισόδους. Τα στατιστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι το 2024 μέχρι το 2050 οι θάνατοι θα υπερτερούν των γεννήσεων. Οι πληθυσμοί άνω των 65 ετών θα αυξηθούν και θα μειωθεί κατά πολύ ο πληθυσμός κάτω των 65. Η γύρανση δεν πρόκειται να ανακοπεί, καθώς άνω των 65 θα αυξηθούν κατά 650 με 700 χιλιάδες. Τώρα, τα βασικά ζητήματα τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί είναι οι γεννήσεις, η γονιμότητα, το ευρύτερο περιβάλλον και πώς μπορούμε να επιφέρουμε αύξηση στις γεννήσεις. Λοιπόν, όσες γυναίκες γεννήθηκαν από το 1930 μέχρι το 1950 έκαναν κατά μέσο όρο 2,25 έως 2 κατά μέσο όρο παιδιά γύρω στα 26 τους χρόνια. Όσες γεννήθηκαν μετά τα μέσα του 1950, περιόρισαν τον αριθμό απόκτησης τέκνων, συγκεκριμένα κατά 1,90, κατά μέσο όρο πάντα, ενώ πριν το 1960 και μέχρι το 1985, κατά 1,50 είναι το μέσο όρο. Και σαφώς είναι σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν αποκτήσει τέκνα. Τώρα, η γονιμότητα έχει να κάνει με τον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Εδώ συγκεκριμένα είναι ένας πίνακας. Έχω βάλει τελάκι συγκεκριμένα στις γεννήσεις επί 1000 κατοίκους και στους θανάτους. Όπως θα δείτε, όσο περνάνε δεκαετίες, οι γεννήσεις, το ποσοστό μειώνεται, ενώ οι θάνατοι αυξάνεται το ποσοστό. Κυρίως από το 2001 βλέπουμε και μετά, το ποσοστό είναι 9,9 οι γεννήσεις, ενώ η θάνατη είναι 9,6 είναι το κομβικό σημείο. Και αυτό έχει να κάνει με δύο πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες είναι η μείωση των τριών τέκνων και άλλο, η προοδευτική αύξηση των γυναικών και ζευγαριών που δεν αποκτούν παιδιά, το οποίο συμβάλλει βέβαια και οφείλεται και στο ποσοστό ατεκμίας, όπου γενιές του 1960 το ποσοστό της ατεκμίας ήταν 12 με 14%,
Ενώ οι γενιές του 1985 το ποσοστό αυξάνεται σε 22-24%. Οπότε, η αύξηση του ποσοστού ατεκμίας σε συνδυασμό με τη μείωση των πιθανοτήτων. Όσων έχουν ένα παιδί, να κάνουν δεύτερο. Όσοι έχουν δύο παιδιά, να κάνουν και τρίτο. Επηρεάζει το μέσο όρο των αριθμών που απέκτησαν οι γυναίκες των διαδοχικών αυτών γενεών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 800 παιδιά από 2.250 παιδιά που γεννήθηκαν από τις γυναίκες της δεκαετίας του 1930 πήγαμε στα 1.450 παιδιά που γεννήθηκαν από γυναίκες της δεκαετίας του 1985. Και φυσικά υπάρχει και αντίστοιχη μείωση στις γυναίκες που γέννησαν τρία τέκνα. Από 350 παιδιά, αντίστοιχα, έχουμε φτάσει στα 120 με 130 παιδιά. Λοιπόν, εδώ είναι ένας ενδεικτικός πίνακας, όπου βλέπετε πως η άνοδος του πληθυσμού των 65 και άνω σταδιακά αυξάνεται μέχρι το 2050. Νομίζω έχει γίνει πλήρως κατανοητό αυτό. Οπότε δεν καθυστερώ και πάω στην επόμενη διαφάνεια. Τώρα, τι επηρεάζει το δημογραφικό ζήτημα. Είναι το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο αφορά την έξαρση του ατομικισμού και της έντονης επιθυμίας για αυτεκπλήρωση. Υπάρχει μια ταχύτατη αστικοποίηση και μείωση του αγροτικού πληθυσμού με αποτέλεσμα να υπάρχει αποδυνάμωση της περιφέρειας. Υπάρχουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και σαφώς και η μαζική είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας έχει επηρεάσει το ζήτημα του δημογραφικού. Δυσκολία πρόσβασης στην κατοικία, είτε αυτή είναι μόνιμη κατοικία είτε προς ενοικίαση. Δυσκολία συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και κυρίως για τις γυναίκες. Έφυλες διακρίσεις, αύξηση κόστου ζωής, αυξάνεται το κόστος για να μεγαλώσεις ένα παιδί και να του προσφέρεις τα βασικά. Καθώς βέβαια πλέον η κοινωνία και το περιβάλλον το οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά είτε στο σχολείο είτε στο ευρύτερο κοινωνικό είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Όταν έχει το παιδάκι στο σχολείο, εγώ γιατί να μην έχω, οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες ενοχές και θες να προσφέρεις το καλύτερο στο παιδί. Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε αυτό το ζήτημα, κοιτάγαμε τα βασικά και όχι την εικόνα. Εμείς τώρα κοιτάμε περισσότερο την εικόνα, πώς θα φαινόμαστε, το φαίνεστε και όχι την ουσία. Και τέλος, εκπαίδευση και παιδεία, κάτι το οποίο έχουμε σε επαφή συχνά, καθώς είμαι και εκπαιδευτικός. Καταρχήν υπάρχει αύξηση ορίου απόκτησης παιδιού. Καθώς τα νέα άτομα θέλουν να μορφώνονται και γενικότερα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, στο τέλος για να βρουν μια εργασία που ίσως και να μην ανταποκρίνεται και στις γνώσεις και στο αντικείμενο το οποίο έχουν σπουδάσει. Δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση στο σχολείο. Γίνονται προσπάθειες μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ωστόσο, δεν μας έχουν εκπαιδεύσει της ουσίας. Όλα είναι γραφειοκρατικά. Κάντε ένα σεμινάριο και έξω. Τέλος, είστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει επί της ουσίας εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ούτε στην πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια. Και έχουν την απέτηση από εμάς να κάνουμε πάρα πολλούς ρόλους ταυτόχρονα και καθόλου εκπαίδευση. Και πέραν αυτό έχουν επικεντρωθεί στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά παιδεία. Η παιδεία δεν είναι μόνο η γλώσσα και τα μαθηματικά, είναι πώς θα συμπεριφερόμαστε. Πολιτισμό δεν υπάρχει. Το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό. Οπότε πρέπει στο σχολείο να υπάρχει εκπαίδευση για τον τρόπο ζωής, το φυσικό περιβάλλον και το κοινωνικό, που συνδέονται σαφώς και με τα επίπεδα υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, ελλειπής εκπαίδευση γύρω από τα θέματα οδηγικής συμπεριφοράς. Καθώς γνωρίζετε όλοι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων ατόμων χάνονται στην άσφαλτο. Δεν υπάρχει επίσης εκπαίδευση. Θεωρώ μεγάλο έλλειμμα του Υπουργείου να μην υπάρχει πρόβλεψη σε βασικά. Στην οδήγηση, στον πολιτισμό, στις πρώτες βοήθειες, στην επικοινωνία. Φεύγω λίγο από το δημογραφικό, αλλά είναι και αυτά μέρος όλου της κοινωνίας που αφορά το δημογραφικό. Αυτά. Και
Για τις επόμενες τότε δεκαετίες, η αύξηση του αριθμού παιδιών είναι εφικτή υπό όρους. Βέβαια, η σταθεροποίηση στα προ-πανδημίας επίπεδα, δηλαδή 2011 με 2020, που ο μέσος όρος γεννήσεων οκτησίως ήταν 92.000, δεν είναι εφικτό. Ο πληθυσμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία θα μειώνεται μέχρι το 2050, ωστόσο, για να μπορέσουμε να έχουμε πάνω από 80.000 γεννήσεις ετησίως τα επόμενα 25 χρόνια, απαιτείται μια ταχύτατη αύξηση του αριθμού των παιδιών που θα κάνουν οι νεότερες γενιές. Από 1,45 που είναι τώρα, σε 1,8 με 1,9 και αφορά τις γενιές, δηλαδή που θα τεκνοποιήσουν τη δεκαετία του 2010 που είναι γεννημένοι και έπειτα. Οπότε, τα απαιτούμενα μέτρα με επίκεντρο πάντα την οικογένεια και το παιδί είναι η μείωση του οικονομικού κόστους από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση. Και όχι απλά ένα επίδομα γέννησης και ένα επίδομα που είναι μηνιαίο 50, πόσο είναι. Τι να καλύψει 70 ευρώ τα φροντιστήρια, δηλαδή αυτό δεν είναι πολιτική ενίσχυση. Η εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας, άρση έμφυλων διακρίσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό βίο, επίλυση, άμεση επίλυση στεγαστικού που αντιμετωπίζουν οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι, και μεγαλύτερη ηλικία που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αύξηση εισοδημάτων για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας και στην εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής. Πρόληψη πιθανών καταστάσεων και μέλημνα. Και αυτό αφορά δεν με τη χορήγηση επιδομάτων, αλλά σε περιπτώσεις αδυναμίας εργασίας ή απόλυσης. Να μην αισθάνομαι ότι θα απολυθώ, τι θα γίνει μετά. Πολιτικές επανένταξεις στην αγορά εργασίας, πρόσβαση σε ένα χαμηλό ενίκιο. Και τέλος, ένα περιβάλλον ασφάλειας που συμπεριλαμβάνει βέβαια και τον χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας, αλλά και της φορολογίας. Οπότε, οι άμεσες συνέπειες είναι η μείωση του συνολικού πληθυσμού από 1,15 έως 1,5 εκατομμύρια μεταξύ 2025 και 2050, οπότε θα πρέπει να υπάρξει ένας άμεσος σχεδιασμός και λήψη και εφαρμογή βέβαια μέτρων, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που να στοχεύουν στην αναστροφή των δημογραφικών τάσεων που επηρεάζουν εκτός από το πλήθος και την ηλικιακή δομή του πληθυσμού και όλη την κοινωνία. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Χθες το βράδυ ασχολήθηκε λίγο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό της απουσίας των προηγούμενων ομιλητών, οι οποίοι δεν συμμετείχαν. Εκπομπή του Σάββατο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και την φίλη μας την Σοφία Τιδρόσου και τον κύριο Λαβρέτζο Αναστάσιο που έφυγε. Ευχαριστώ όλους εσάς που παραμείνατε μέσα στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατα. Η Πρόεδρος από τον Σύλλογο του καθηγητή μας. Εντάξει. Ευχαριστώ όλους εσάς για την παρουσία σας και για την υπομονή σας μέχρι το τέλος της εκδήλωσής μας. Να είσαστε καλά. Εύχομαι και ελπίζω τα μέτρα που θα πάρει και θα ανακοινώσει μεθαύριο η κυβέρνηση να δώσουν κάποια πραγματική όθηση προς την απόφαση των παιδιών να κάνουν οικογένειες. Πριν φύγετε, έχω ένα πολύ ωραίο κέρασμα έξω. Για όσους παραμείνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.